Σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την προγραμματική. Επιβεβαιώθηκε η κοινή διάθεση να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινώντας την επόμενη Παρασκευή θα γίνει το kick-off meeting των ομάδων εργασίας και από την πλευρά του Δήμου αλλά και από την πλευρά του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ώστε να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε νομοθετικά τι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, τι συντελεστές δόμησης θα δούμε, πράσινο, όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βήματα τα οποία θα πρέπει βήμα-βήμα να τα κοιτάμε και να τα προσπερνάμε. Αλλά εφόσον υπάρχει διάθεση και από το Δήμο και από την κυβέρνηση και από τον Παναθηναϊκό να προχωρήσει αυτό το έργο, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Είχατε θετικό το Δήμαρχο? Πάντα. Από την πρώτη στιγμή ήταν θετικός και σήμερα ήταν ακόμα πιο θετικός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τον κύριο Μπακογιάννη. Άκουι, πίσω δημοσιογράφη. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αστικής αναδρογόνησης. Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και τη λειτουργία της Αθήνας. Συμφωνήσαμε ότι θα προχωρήσουμε με την εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας την επόμενη Παρασκευή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Προφανώς δεν κόβουμε καμία κορδέλα, δεν πανηγυρίζουμε. Κρατάμε λοιπόν την μπάλα χαμηλά, αν μπορεί να μου επιτραπεί η αθλητική έκφραση, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι η πάρα πολύ καλή συνεργασία, η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και θέλω να πω λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Δήμαρχε, με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, αυτό το πλάσο ο Δήμος, ο Δήμος, και διαφορετικούς τρόπους. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα στην Αθήνα, ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για τον Παναθηναϊκό, ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει καεί στο παρελθόν, σας φοβίζει κάτι, προσφυγές ή κάποιους άλλους θα στάσουν στους παράγοντες, σας φοβίζει? Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί, πιστεύω ότι ό,τι εμπόδιο και να παρουσιαστεί, που σίγουρα θα παρουσιαστούν εμπόδια, θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Να σας το πω αλλιώς. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος το έχει ακούσει πολλές φορές όλο αυτό, το έχει δει το έργο. Το μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι το σεισμό που έχουμε.